Είπα, αγαπητοί μου αδελφοί, στο κήρυγμα προηγουμένως ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός αντιμετώπισε ένα πολύ μεγάλο ρεύμα στην εποχή εκείνη που είχε αναπτυχθεί μεταξύ των υποδούλων Ρωμιών, το ρεύμα του κρυπτοχριστιανισμού και κυρίως το ρεύμα του εξισλαμισμού. Νομίζω ότι, και όπως το είπα στο κήρυγμα, ότι αυτά τα δύο ρεύματα υπάρχουν και σήμερα, πολύ περισσότερο σήμερα. Διότι πολλοί χριστιανοί δεν θέλουν να παρουσιαστούν ως καλοί χριστιανοί, κάθε να εκκλησιάζονται, να κοινωνούν, να εξομολογούνται. Έχουν μια-δυο φορές το χρόνο να πάνε στην εκκλησία και τίποτα περισσότερο. Το άλλο το λένε, το θεωρούν θρησκόληπτο. Αν πάει κανείς συνέχεια στην εκκλησία, αυτό είναι φανατικός και θρησκόληπτος, έτσι λένε. Και υπάρχει και ένα κίνημα, το οποίο είναι ένα κίνημα δηλαδή νοοτροπίας του Ισλάμ, του Ισλαμισμού, γιατί όπως εκεί επικρατεί η πολυγαμία με όλες τις μορφές της, έτσι ακριβώς δυστυχώς επικρατεί και σε πολλούς χριστιανούς αυτή η νοοτροπία. Θέλετε παράδειγμα? Ανοίξτε την τηλεόραση τις πρωινές και τις απογευματινές ώρες. Δέστε τα σίριαλς. Τι, όλοι αυτοί είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Όλοι αυτοί είναι βαπτισμένοι. Δέστε τι κάνουν και τι λένε, με τι ασχολούνται, πώς συμπεριφέρονται, πώς σκέφτονται. Και ανοίξτε και τα πρωινάδικα ή τα μεσημεριανά μάλλον. Δεν ανοίγω, αλλά από ό,τι ακούω. Λοιπόν, αν ανοίξετε εκεί, το τι συζητάνε, το τι συζητάνε μεταξύ τους, όλο σεξουαλικά, όλο γύρω από την ειδονή, όλο γύρω από την ευχαρίστηση, τίποτα δεν θυμίζει χριστιανισμό και ορθοδοξία. Τίποτα. Γι' αυτό και γίνονται σήμερα πολλά εγκλήματα. Γιατί αυτό είναι το πρότυπο. Το πρότυπο είναι η ειδονή, η ευχαρίστηση, το φαγητό, το ποτό, η διασκέδαση και όλα εκείνα, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τα της γαστέρας και τα υπό την γαστέραν. Με αυτά ασχολούνται σήμερα οι άνθρωποι. Δεν είναι αυτός ένας κρυπτοχριστιανισμός? Δεν είναι μια μορφή εξισλαμισμού? Πού είναι η ορθοδοξία? Λοιπόν, γι' αυτό χρειαζόμαστε σήμερα ανθρώπους και κληρικούς και διδασκάλους να μιλούν για τα θέματα αυτά, να μιλούν με ένα καλό λόγο, όπως ακριβώς μιλούσε ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, χωρίς να προκαλεί. Αυτή είναι η μεγάλη αξυπνάδη και η σοφία του Αγίου Κοσμά. Υπήρχε και ένας πριν από τον Άγιο Κοσμά, ένας Τέρπος λεγόταν, ο οποίος επιτίθετο εναντίον των μουσουλμάνων ανοιχτά. Ο Άγιος Κοσμάς έκανε, ακολούθησε μια άλλη πορεία. Δίδασκε το λαό σαν μάνα, σαν απόστολος, σαν πνευματικός πατέρας και συνεσκιασμένος μιλούσε για τους κατακτητές, για τους Τούρκους, για να μην προκαλεί. Ήταν έξυπνος άνθρωπος, είχε κυρίως φόβο Θεού. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα σήμερα, να μιλάμε για τα θέματα αυτά, αλλά με διάκριση, με σοφία, με σύνεση, χωρίς να προκαλούμε, αλλά να προκαλούμε τη μετάνοια στους ανθρώπους. Χάρηκα διότι λειτουργήσα σήμερα σε αυτόν τον Ιερό Ναό, τον οποίο εγώ εγγενίασα από την αρχή που έγινα εδώ Μητροπολίτης, εδώ που είναι στη γέφυρα του Μπανιά, μια ωραία ιδηλιακή τοποθεσία, εδώ που είναι το ποτάμι και ναι, είναι τα σύνορα με την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Καρνανίας. Αμέσως το ποτάμι, μετά το ποτάμι, αμέσως είναι η περιοχή του Θέρμου που υπάγεται στην Ιερά Μονή, στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Καρνανίας. Και εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί και να μας ευλογεί όλους, δια πρεσβειών της Παναγίας μας που μέχρι χθες την εορτάζαμε την κοίμησή της και είδατε από σήμερα αρχίζουν πάλι πανηγύρια. Αν δείτε, η καταβασίες είναι του Σταυρού. Από σήμερα αρχίζει Σταυρών Χαράξας Μωσής, μας υπενθυμίζει 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού. Και το κοντάκιο είναι Ιωακήμ και Άννα που μας θυμίζει την εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τελειώνει μια γιορτή και αμέσως συνεχίζουμε να ψάλαμε τις άλλες γιορτές που έρχονται. Αυτή είναι η Εκκλησία.
Αυτή είναι η μνήμη την οποία έχει η Εκκλησία μας, μας καθοδηγεί με άλλα πρότυπα, πέρα από εκείνα τα οποία δείχνουν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως ή συσκοτήσεως του λαού. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας, ο Άγιος Κοσμάς βοήθεια όλων μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.